Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο Morning Routine, αυτή τη φορά καραντίνα έκδοση θα μπορούσα να πω. Βέβαια δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από τις άλλες μέρες εκτός καραντίνας, απλά τώρα είναι ο μπαμπάς μας στο σπίτι, ξυπνάμε πλέον μαζί, μας βοηθάει και στις δουλειές όπως και στα ταΐσματα του μπεμπάκου, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ξυπνητήρι πλέον δεν βάζω, έχουμε για ξυπνητήρι τον μπεμπάκο, ο οποίος ξυπνά γύρω στις 7.30 με 8 κάθε πρωί. Τον βγάζω από το λίκνο του και τον βάζω στο κρεβάτι παρέα με τον μπαμπά και αφήνω για λίγο τα αγόρια του σπιτιού για κανένα 4 με 20 λεπτά περίπου. Και εγώ πάω να ζεστάνω το νεράκι του μικρού για το γάλα του και να κάνουμε την πρωινή μας ρουτίνα, να αλλάξουμε την μπάνα μας, να βγάλουμε τις τσιμπλίτσες από τα μάτια μας. Και όταν τελειώσει αυτό, θα βάλω στον φούρνο κουλούρια Θεσσαλονίκης να φάμε, που λατρεύω να τρώω με βούτυρο και μέλι. Και όσο εκείνα ψήνονται, εγώ θα φτιάξω το γάλα του μπεμπάκου και θα το δώσω σήμερα, θα τον ταΐσει ο μπαμπάς του. Οπότε θα έχω κι εγώ λίγο χρόνο για να κάνω κάποια άλλα πράγματα, όπως να μας ετοιμάσω το πρωινό μας και να στύψω και χυμό πορτοκάλι, που σας έχω πει ότι δεν μπορώ. Κάθε πρωί θέλω να πίνω ένα ποτήρι φυσικό χυμό πορτοκάλι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, όπως περισσότεροι πίνουν καφέ. Εγώ λατρεύω να πίνω χυμό πορτοκάλι. Τώρα πάμε στο μπάνιο, που ξεκινάει η δική μου πρωινή ρουτίνα, και θέλω να σας πω ότι το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να πλύνω το πρόσωπό μου, να ρίξω άφθονο νερό, γιατί αυτό πραγματικά με αναζωογονεί, με κάνει να νιώθω πάρα πολύ ωραία όταν ξυπνάω, να ρίχνω αρκετό και δροσερό κρύο νερό στο πρόσωπό μου. Το επόμενο βήμα είναι να πλύνω τα δόντια μου και το κάνω πάντα πριν βάλω την ενυδατική κρέμα προσώπου, γιατί μετά όταν θα ξεπλύνω το στόμα μου δεν θέλω να φύγει η ενυδατική κρέμα από το πρόσωπο, οπότε πρώτα θα πλύνω τα δόντια μου και μετά θα βάλω την ενυδατική. Και κάπου εδώ ο άντρας μου είπε να μας χαλάσει λίγο το βίντεο, αλλά επειδή όταν το είδε στο μοντάζ μου άρεσε πάρα πολύ και γέλασα πάρα πολύ, είπα να σας το βάλω αυτό το κομμάτι να το δείτε κι εσείς. Και μετά πηγαίνω στην κρέμα ματιών που χρησιμοποιώ, αυτή εδώ από την εταιρεία Tony Moly που λατρεύω. Είναι σε μορφή gel και είναι πάρα πολύ ωραία και δροσιστική και ανάλαφρη και δεν με ενοχλεί καθόλου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και εννοείται για ενυδατική προσώπου, αν και θα έχετε βαρεθεί σίγουρα να το ακούτε, αλλά τι να κάνω που τη λατρεύω και δεν ζω χωρίς αυτήν. Θα χρησιμοποιήσω τη La Roche-Posay, την Effaclar Duo Plus, είναι αγαπημένη κρέμα για το δικό μου πολύ ευαίσθητο λιπαρό δέρμα με τάση ακμής. Άλλο ένα στάδιο που μου αρέσει πάρα πολύ και λατρεύω να κάνω το πρωί είναι να ανοίγω τα παράθυρα για να μπει φρέσκος αέρας μέσα στο σπίτι, και έτσι κάνω κάποιες δουλειές, τρώνω κρεβάτι, θα ξεσκονίσω λίγο. Σκέφτηκα να σας κάνω κάποιο βίντεο με τις δουλειές που κάνω, με το καθημερινό καθάρισμα στην ουσία. Δεν σας έχω κάνει ποτέ, σας έχω κάνει μηνύα, σας έχω κάνει εβδομαδίο, αλλά δεν σας έχω κάνει ποτέ καθημερινό. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να μου το ζητήσετε. Ανοίγω και τη συσκευή αρωματοθεραπείας, την οποία και λατρεύω. Θα σας βάλω link από κάτω, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα ψάξετε να την αναζητήσετε βασικά. Και τώρα βλέπετε ότι πλένω τα μπουκαλάκια του μπέμπι για να τα βάλω να αποστηρωθούν αυτά που έχουν μαζευτεί από το βράδυ. Και εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό στην σημερινή μας ημέρα. Είχαμε delivery λουλουδιών από τη μαμά μου, που χτύπησε την πόρτα και μας είχε αφήσει απ' έξω αυτό το τέλειο μπουκέτο με τα λουλούδια, και την ευχαριστούμε πολύ, γιατί πραγματικά προ-καραντίνας και βασικά και προ-μωρού, προ-εγκυμοσύνης βασικά, που μπορούσα να είμαι πιο λειτουργική, έβαζα πολύ συχνά φυσικά, αληθινά μάλλον, λουλούδια μέσα στο σπίτι, γιατί μου άρεσε. Και τώρα πάμε σε μια διαδικασία που την έχετε ξαναδεί από εμένα, αλλά λατρεύω να την κάνω, γι' αυτό την κάνω καθημερινά. Και τώρα που έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν περισσότερες φράουλες, μου αρέσει να το κάνω περισσότερο, γιατί χρησιμοποιώ και τις αγαπημένες μου φράουλες. Το χειμώνα χρησιμοποιώ μόνο λεμόνι, αλλά τώρα βάζω και φράουλες μέσα σε ένα
σε μία μάλλον κανάτα με νερό, τα ανακατεύω και το αφήνω για περίπου μισή με μία ώρα. Είναι έτοιμο. Βασικά τα αφήνω τα φρούτα μέσα όλη την ημέρα και δίνουν μία απίστευτη γεύση και ένα απίστευτο άρωμα στο νερό και έτσι με κάνει να πίνω περισσότερο. Βλέπετε ότι κάνω και κάποιες δουλίτσες μέσα στην ημέρα, είναι αυτές που σας έλεγα και νωρίτερα. Και μια συνήθεια που μας έχει μείνει από την καραντίνα, τώρα έχει ξεκινήσει. Έφτιαχνα και στο παρελθόν, αλλά τώρα το κάνουμε καθημερινά. Φτιάχνουμε, όχι smoothie στην ουσία, είναι φρουτοχυμός, γιατί μας δεν βάζουμε ούτε μέλι, ούτε γάλα, ούτε κάποιο ποτό, έτσι απλά πίνουμε τα φρούτα. Βάζω μέσα πορτοκάλι, μπανάνα, φράουλες, μήλο και αχλάδι και γίνεται πεντανόστιμο. Κάθε μέρα πίνουμε σίγουρα ένα ποτήρι, κάποιες φορές ίσως και δύο. Και συνήθως το κάνω αυτή την ώρα που ο μπέμπις παίρνει τον πρωινό του 20 λεπτό με μισά ώρα περίπου ύπνο, οπότε έχω λίγο χρόνο να φτιάξω το χυμό. Και κάθομαι να απολαύσω αυτό τον τέλειο χυμό στο νέο μου γραφείο, όπως μπορείτε να δείτε. Είναι το τραπέζι μας στην ουσία, γιατί πλέον δεν έχω το γραφείο μου. Τώρα στο επόμενο πλάνο σας έχω τον μπεμπάκο που τον έφερα για να σας αποχαιρετήσουμε μαζί. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αυτή ήταν η πρωινή μας ρουτίνα, δεν κάνουμε κάτι παραπάνω αυτές τις ημέρες. Αν σας άρεσε, θέλω να πατήσετε like και αν θέλετε να κάνουμε και ένα night routine την επόμενη Κυριακή για να τα έχουμε μαζεμένα, να μου το γράψετε από κάτω στα σχόλια. Σας φιλώ γλυκά, να προσέχετε. Γεια σας.